Από ό,τι φαίνεται, μπήκαμε έτσι σε φετινό καύσωνα έτσι, με έντονες αυξημένες θερμοκρασίες το επόμενο χρονικό διάστημα. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Θα συνεχίσει από ό,τι φαίνεται και το επόμενο χρονικό διάστημα να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Άρα, όπως σε κάθε καλοκαίρι, και πολλοί κόσμοι γνωρίζει πάνω κάτω τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόσει, θα πρέπει και φέτος να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τώρα, οι ομάδες που πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές κυρίως είναι τα παιδιά και κυρίως τα βρέφη, θα έλεγα. Αλλά γενικώς τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι και αυτοί που έχουν χρόνια προβλήματα. Δηλαδή που έχουν χρόνια προβλήματα και παίρνουν διάφορα έτσι χρόνια φάρμακα. Αυτοί που έχουν πίεση, διαβήτη, χρόνια παθήσεις και οι ηλικιωμένοι. Το πρόβλημα των ηλικιωμένων είναι ότι πολλές φορές οι αισθητήρες που έχουν στις καροτίδες δεν μπορούν να αντιληφθούν το αίσθημα της δίψας και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να φυδατώνονται χωρίς να αντιλαμβάνονται τη δίψα οι ηλικιωμένοι. Γι' αυτό πολλές φορές οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να πίνουν νερό ακόμα και αν δεν διψούν, να πίνουν παραπάνω νερό. Τα παιδιά έχουν περισσότερες ανάγκες από άποψη του νερού σε σύγκριση με τους ενήλικες και άρα η αφυδάτωσή τους είναι πιο εύκολη και πιο γρήγορη σε μια υψηλή θερμοκρασία, φυσικά αν εκτεθούν σε κάποιες συνθήκες. Άρα τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και οι χρόνιοι παθήσοντες είναι υψηλές ομάδες κινδύνου. Όλοι μας όμως κινδυνεύουμε αν εκτεθούμε σε καταστάσεις τέτοιες οι οποίες μπορούν να επιβαρύνουν τον οργανισμό μας. Άρα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε τώρα στις υψηλές θερμοκρασίες, τα βασικά μέτρα είναι πια. Ότι θα πρέπει να πηγαίνουμε σε ακτινοσκιερά μέρη, όπου υπάρχει σκιά, δέντρα, να μην εκτεθόμαστε πολλές ώρες στον ήλιο. Καλά θα είναι να μην μένουμε έξω εκτεθειμένοι στον ήλιο και στην υψηλή θερμοκρασία σε ώρες που έχει πάρα πολύ ζέστη. Καλό θα είναι ό,τι δουλειές έχουμε, ή αν βγούμε στον ήλιο ή στην ατμόσφαιρα έξω, να είμαστε πριν τις 11, ότι να κάνουμε δουλειές, και μετά τις 5.30-6. Καλά θα είναι από τις 12 μέχρι τις 5.30-6 να αποφεύγουμε τις υψηλές δραστηριότητες, κινήσεις ή εργασίες, όσο μπορούμε, τουλάχιστον οι ομάδες υψηλού κινδύνου. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε γυαλιά οπωσδήποτε για προστασία των ματιών, καπέλο, ανοιχτόχρωμα ρούχα, και αυτό γιατί τα σκουρόχρωμα ρούχα ελκύουν πιο πολύ τη θερμοκρασία και τον ήλιο και έτσι ανεβάζουν τη θερμοκρασία, ανοιχτόχρωμα και ελαφρύ ρουχισμό. Θα πρέπει να κάνουμε άφθονα ντους, όσο μπορούμε δηλαδή την ημέρα να επαναλαμβάνουμε ντους, αν έχει έτσι έντονη ζέστη στην πανιέρα. Να χρησιμοποιούμε οποιοδήποτε μέσο έτσι για να δροσιστούμε, δηλαδή air condition, ανεμιστήρες, οπουδήποτε μπορούμε δηλαδή, να εφαρμόσουμε κάποια τέτοια μέτρα να τα εφαρμόζουμε. Εννοείται να πίνουμε άφθονο νερό, άφθονα υγρά, όσο μπορούμε και με το παραπάνω στη σημερινή εποχή. Όπως πολλές φορές και το αλάτι λίγο παραπάνω χρειάζεται το καλοκαίρι, γιατί με τον υδρότα καταναλώνουμε και χάνουμε αλάτι, αλλά θα μπορούμε και περισσότερο να καταναλώνουμε αλάτι. Να αποφεύγουμε τα λιπαρά όσο μπορούμε, τα νερπνευματώδη ποτά, εντάξει, λίγο μπορούμε να πούμε νερπνευματώδη, αλλά όχι μεγάλες ποσότητες, τα λιπαρά να αποφεύγουμε και να τρώμε ελαφριά διατροφή. Δεν χρειάζεται να πιέζουμε τον οργανισμό μας για βαριές τροφές τη σημερινή εποχή με τις ζέστες. Ελαφριά διατροφή και όσο μπορούμε φρούτα και λαχανικά. Και άφθονα υγρά. Κυρίως τα μέτρα κινούνται πάνω εκεί, θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Τώρα, αν εκτεθούμε στη θάλασσα ή στον ήλιο, στη θάλασσα κτλ., καλό είναι να χρησιμοποιούμε και στις πόλεις μέσα, να χρησιμοποιούμε τα αντιλιακά, γιατί το δέρμα μας μπορεί εύκολα να πάθει εγκάβματα και ξέρουμε ότι υπάρχει επικινδυνότητα και για μελανώματα και καρκίνους κτλ. Του δέρματος. Άρα θα πρέπει να προσέχουμε και αυτό το τομέα. Έτσι. Άρα θα πρέπει καλό να χρησιμοποιούμε και αντιλιακά. Και ιδιαίτερα να προσέχουμε τα άτομα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Ένα άλλο που θα επισήμανα, θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ τα ηλικιωμένα άτομα, γιατί πολλές φορές πολλοί φεύγουν διακοπές και αφήνουν τα ηλικιωμένα άτομα μέσα στα σπίτια μόνα τους. Και αυτό είναι τότε χειρότερο, γιατί ένας ηλικιωμένος προφανώς δεν αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να διψάσει, δεν αντιλαμβάνεται τη ζέστη, την υψηλή θερμοκρασία και εκεί μπορεί να αφυδατωθεί και να έχουμε έτσι τραγικές συνθήκες. Άρα θα πρέπει να μην τα αφήνουμε μόνο μας τα ηλικιωμένα άτομα, να λαμβάνουμε μέτρα, να τα παρακολουθούμε συχνά και να τα επισημαίνουμε να πίνουν άφθονα υγρά. Άρα θέλει ιδιαίτερη έτσι, μνήμα πιο πολύ για τους ηλικιωμένους και να προσέχουμε να μην τους αφήνουμε μόνοι τους στα σπίτια αυτή την εποχή. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Θα πρέπει να τηρούμε τα μέτρα, όλα αυτά που έχουν πει, πιο πολύ τα ξέρουν και τα γνωρίζουν τα μέτρα αυτά, και να είμαστε έτσι ιδιαίτερα προσεκτικοί το επόμενο χρονικό διάστημα. Η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει μέχρι και πληθυσμικά επεισόδια, απώλεια. Κοιτάξτε, η ζέστη παρεταμένη και εννοείται η έκθεση στον ήλιο πολλές ώρες και αναλόγως, είπαμε, αναλόγως ο κάθε οργανισμός τι αντοχές έχει και τι προβλήματα έχει και τι ηλικία είναι. Αυτό που κινδυνεύει πιο πολύ είναι να πάθει τη λεγόμενη θερμοπληξία. Η θερμοπληξία είναι η υψηλή άνοδος της θερμοκρασίας του οργανισμού σε συνδυασμό, αν δεν παίρνει πολλά υγρά
μπορεί να ανεβάσει η θερμοκρασία ο οργανισμός, να φυδατωθεί, να χάσει υγρά, να έχει λιποθυμικά επεισόδια, να χάσει τις αισθήσεις του. Η επικινδυνότητα είναι η θερμοπληξία σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό θέλουμε να αποφεύγουμε την υψηλή έκθεση στον ήλιο πολλές ώρες και στην υψηλή θερμοκρασία. Γι' αυτό είπαμε αυτό να ντουζει υγρά πολλά σε ψυχρές θερμοκρασίες, air condition, ανεμιστήρες, οπότε να δροσιζόμαστε όσο μπορούμε. Ειδικά τις ώρες που είναι η αιχμή, έτσι, από τις 11 θα έλεγα μέχρι τις 5-6 το απόγευμα που είναι οι υψηλές θερμοκρασίες που θέλει ιδιαίτερη προσοχή, εκεί να αποφύγουμε έτσι τη λεγόμενη θερμοπληξία. Τώρα, αν νιώσουμε τέτοια συμπτώματα, δηλαδή λιποθυμικά επεισόδια, αφυδάτωση, δίψα έντονη, υγρά κτλ., εκεί καλό είναι να έρθουμε σε επαφή με κάποιο γιατρό ή να αντιθεθούμε στο νοσοκομείο. Ίσως χρειαστεί κάποια έτσι, αγωγή, κάποιο ορό να μπει, οπότε να προλάβουμε δηλαδή τα χειρότερα.